Δεν είναι απλά προκλητικό, αλλά καταντάει η ιδέα το να δέχεσαι να λαμβάνει επίδομα ενοικίου, είτε έχει είτε δεν έχει περιουσία. Είτε είσαι αριστερή, είτε δεν είσαι. Είτε μπορεί να κόβει το ΕΚΑΣ, να χάνει το σπίτι σου σε πληστηριασμού για 500 ευρώ και να υπάρχει όλη αυτή η φορολογία για να επιδοτείται η κυρία Αντωνοπούλου στο ενοικιό τη. Είναι αισχρό και αιμετικό για τον οποιοδήποτε πολιτικό να εκμεταλλεύεται με αυτόν τον τρόπο τον υπουργικό δόκο, αλλά και σε οποιαδήποτε δημόσια θέση και αν βρίσκεται. Είναι άδικο για όλους τους φορολογούμενους πολίτες να βλέπουν τα χρήματά τους να πηγαίνουν στο πολυτελές σπίτι της κυρίας Υπουργού. Το χειρότερο όμως είναι και η συμπεριφορά της μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η οποία συνεχίζει ανερυθρίαστα να παραμένει στο Υπουργείο και να μην έχει υποβάλει την παρέτησή της χτες. Δεν χρειάζεται το ψυχογράφημα του Πρωθυπουργού αν αισθάνεται θυμωμένος ή και η παραπομπή της από τον κύριο Τσίπρα. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί και το λιγότερο να επιστρέψει τα χρήματα ζητώντας μια δημόσια συγγνώμη. Εδώ σ' αργεί.